altri risultati che vi interesseranno sicuramente. Θυμηθείτε αυτόν τον πίνακα, γιατί στη συνέχεια θα δούμε κάτι το οποίο θα είναι άμεση συνέχεια. Diciamo che quest'anno complessivamente la percentuale di campioni che erano contaminati da pesticidi è risultata più bassa rispetto a due anni fa. Όπως βλέπετε στην πρώτη σειρά, το ποσοστό μονιμισμένων δειγμάτων με παρασιτοκτόνα ευτυχώς έχει μια φθήνουσα κατάσταση από το πρώτο έτος της βράβευσης. Così come il numero di campioni in cui era presente più di un residuo di pesticidi. Το ίδιο συμβαίνει ακριβώς και με το νούμερο των δειγμάτων που έχουν πάνω, στο οποίο βρίσκουμε πάνω από ένα παρασιτοκτόνα. Se invece guardiamo l'ultimo dato, c'è stato un peggioramento ed è relativo alla quantità di fitofarmaci che sono presenti nei campioni. Αντίθετα, στην τρίτη σειρά θα δούμε ότι τα πράγματα δεν έχουν βελτιωθεί και εκεί βλέπουμε ότι το 7% των δειγμάτων με παρασιτοκτόνα μεγαλύτερο του 50% με βάση την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυστυχώς έχει αυξηθεί. Quindi meno campioni contaminati, ma quantitativi più alti. Έτσι λοιπόν, λιγότερα δείγματα με πάνω από ένα παρασιτοκτόνο, αλλά ποσότητες μεγαλύτερες. Quest'anno volevamo farvi vedere anche il confronto con i campioni spagnoli. Αυτή τη χρονιά θα θέλαμε να δείξουμε και λίγο μια αντιπαραβολή σε σχέση με το τι συμβαίνει στην Ισπανία. Βλέπετε ότι la percentuale di campioni che contengono fitofarmaci è più elevata in Spagna rispetto alla Grecia. Βλέπετε ότι το ποσοστό με τα δείγματα στα οποία υπάρχει παρουσία εντομοκτώνων είναι μεγαλύτερο οπωσδήποτε στην Ισπανία. 79,6% έναντι 63,7%. Però quando vediamo la percentuale dei campioni non conformi, cioè superiori al limite di legge, le percentuali sono simili. Αντίθετα, όταν βλέπουμε τα δείγματα που είναι εκτός ορίων, τα ποσοστά είναι πολύ κοντινά, 15% με 14,5%. Un confronto tra le sostanze, questo è abbastanza interessante. I dati più eclatanti li ho evidenziati in rosso. Mia antiparabolì κάποιων δρόσων ουσιών που βρίσκουμε στην Ισπανία ή στην Ελλάδα και τα ποσοστά τους. Βλέπετε με κόκκινο τονισμένα τα μεγαλύτερα ποσοστά. Potete vedere che i due, come avevamo già detto prima, pesticidi importanti per la Grecia sono il clorpirifos e il dimetoato. Ξαναβλέπουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, ότι οι δύο δρόσες ουσίες με έντονη παρουσία στα ελληνικά ελαιόλαδα παραμένουν να είναι το χλωροπυρηφός και το διμεθοάτο. In modo particolare è il clorpirifos che dà problemi di superamento dei limiti di legge. Με έναν τρόπο έντονο το χλωροπυρηφός δίνει μεγάλες επιμολύνσεις. Il dimetoato è presente, ma non viene mai superato il limite di legge. Αντίθετα, το διμεθοάτο έχει παρουσία, αλλά ποτέ δεν βγαίνει εκτός ορίων νομοθεσίας. In Spagna il dimetoato non si usa più. Αντίθετα, στην Ισπανία το διμεθοάτο δεν χρησιμοποιείται πλέον. Al posto del dimetoάτο si usa il φοσμέτ. Στη θέση του διμεθοάτ βλέπετε την παρουσία του φοσμέτ. E poi ci sono problemi con l'EPN. Υπάρχουν προβλήματα με το APN. È un organo clorurato, quindi una sostanza che non è autorizzata e che non deve essere utilizzata. Είναι και αυτό ένα φυτοφάρμακο το οποίο δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται. E c'è anche una certa presenza di terbutilazina. Επίσης υπάρχει παρουσία της, συγγνώμη, κάρπο.
L'ultima. Sì, dice terbu util di lasina. Io piani che afti ecto sodio. Disadvantage. Che è che afto è una zizaniocton. Ok, quindi c'è una certa differenza, anche se in tutte e due le nazioni i maggiori problemi sono dati dal clopidifos. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των δύο χωρών της εφαρμοσμένης, τέλος πάντων, αντιμετώπισης φυτοπροστασίας και ζητανιοκτονίας μεταξύ των δύο χωρών. Βλέπουμε όμως πάντα την παρουσία του χλωροπυρηφός να είναι κυρίαρχο και σε εκείνη τη χώρα και σε αυτό, και στη δική μας. Okay. Ultima slide, poi finito. Τελευταίο slide και μετά τελειώνουμε. Un confronto tra la situazione riscontrata in Grecia e i pesticidi che sono autorizzati per l'utilizzo nella coltura dell'olivo in Italia e i limiti della legislazione europea. Μια αντιπαραβολή μεταξύ Ελλάδας και Ιταλικής νομοθεσίας όσον αφορά τις δρόσες ουσίες πάλι. Ci sono i primi tre pesticidi che si riscontrano quantitativamente sono tutti e tre autorizzati in Italia. I tre grosse ουσίες οι οποίες βρίσκουμε στα ελληνικά ελαιόλαδα είναι αποδεκτές με βάση την ιταλική νομοθεσία. Πώς βλέπετε, χλωροπυρηφός, διμεθοάτ, επίσης το φοσμέτ. Ok. Quello cui bisogna prestare attenzione è il clorpirifos, perché ha 90 giorni di sospensione e un limite di 0,05 mg su chilogrammo. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουμε ξανά στο χλωροπυρηφός, το οποίο ενώ αφενός μεν είναι επιτρεπτό, έχει 90 μέρες διάρκεια για τη συγκομιδή μετά από την εφαρμογή του. Φαντάζεστε λοιπόν όταν έχουμε πορτοκαλιές και ελιές, τι σημαίνει αυτό. Quindi se partite con la raccolta a metà ottobre, l'ultimo trattamento deve essere fatto a metà luglio. Αν ξεκινάμε λοιπόν την συγκομιδή στα μέσα του Οκτώβρη, η τελευταία εφαρμογή του πρέπει να έχει γίνει στα μέσα του Ιούλιο. Grazie Paolo. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να καλέσω το γνωστό σε όλους μας, τον Ζαγκούλη. Καλησπέρα σε όλους σας. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε κάθε δύο χρόνια. Αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι είναι και μια αφορμή για να σκεφτόμαστε λίγο την πραγματικότητα, συγκρίνοντας που είμαστε πριν από δύο χρόνια και που είμαστε τώρα. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι πριν από δύο χρόνια οι τιμές ήταν παραπάνω, οι ψηλότερες. Έχω υπολογίσει ότι από τα τέλη της δεκαετίας του 80 μέχρι σήμερα η τιμή παραγωγού για το έξτρα έχει πέσει στην Ελλάδα πάνω από 80%. Αν αφαιρέσουμε σε σταθερές τιμές αποπληθωρισμένες. Ήταν πάνω από 10 ευρώ τα τέλη του 80 και είναι στα 2 ευρώ σήμερα. Και δεύτερον, ό,τι αγοράζει ο παραγωγός έχει ακριβήνει. Τα λιπάσματα τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουν ακριβήνει πάνω από 60%. Πετρέλαιο 70% και ούτω καθεξής. Αυτό δείχνει και μια πορεία που πάει η ελληνική ηλιοκαλλιέργεια και η ελληνική γεωργία. Όσον αφορά το άλλο, το κρίσιμο σημείο των εξαγωγών, ναι, μεν έχουμε κάποιες ποσότητες που αυξάνονται, ξέρω εγώ 100 τόνους παραπάνω στην Κίνα, παραδείγματος χάρη, ή 200 στη Ρωσία, αλλά αν δείτε τα μερίδια της Ελλάδας, είναι απογοητευτικά. Παντού έχουμε μονοψήφια νούμερα. Στην Κίνα, ξέρω εγώ, που καμαρώνουμε ότι αυξήθηκε, ενώ είχαμε κάποτε το 30%, σήμερα έχουμε το 15% του μεριδίου της κινέζικης αγοράς. Οπότε τι να τους κάνουμε τους 100 τόνους τους παραπάνω. Το ερώτημα είναι τι φταίει και τι μπορούμε να κάνουμε. Πιστεύω ότι τα έχουμε ξαναπεί και όσοι διαβάζουν τουλάχιστον το ηλιά και ελαιόλαδο, τις απόψεις που τις ξέρουμε. Η μόνη άμυνα που έχουμε με βάση την ελληνική πραγματικότητα
πιστεύω ότι είναι δύο πράγματα. Η ποιότητα και η οργάνωση. Οργάνωση, τώρα τι να πούμε, τώρα από κάτω σημαίνει ότι με αυτούς που έχω κοινά συμφέροντα, αλλά ακόμα και με αυτούς που δεν έχω κοινά συμφέροντα, προσπαθώ να συνεργαστώ για το καλό του προϊόντος κτλ. Κτλ. Πολύ μεγάλη κουβέντα, δεν μπορεί να γίνει τώρα. Πάντως, στον τομέα της οργάνωσης, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Να πω μόνο μία φράση. Πρότυπο για μένα της οργάνωσης είναι η Ισπανία, όπου υπάρχει μία πενταμερής ενότητα, που είναι η παραγωγή με κοπερατίβες, συνεταιρισμούς, αλλά πανίσχυρους, κοπερατίβες που κάνουν 150-200 χιλιάδες τόνους. Είναι η βιομηχανία, η οποία είναι σοβαρή βιομηχανία. Είναι οι τράπεζες, οι οποίες ενισχύουν και δεν διαλύουν τη βιομηχανία και τους συνεταιρισμούς. Είναι οι περιφερειακές αυτόνομες κυβερνήσεις που υπάρχουν και είναι και η κεντρική κυβέρνηση του Υπουργείου, οι οποίοι λειτουργούν όλοι μαζί. Ψάξτε να βρείτε τα αντίστοιχα στην Ελλάδα. Αυτά για την οργάνωση. Γιατί δε ποιότητα, η ποιότητα έχουμε ξαναπεί ότι δεν είναι αυτό που πιστεύουμε εμείς, ότι έχουμε το καλύτερο λάδι του κόσμου ή του χωριού μας, άρα και του κόσμου. Η ποιότητα είναι, όπως είπε και πάρα πολύ σωστά ο προλαλής σας, αυτό που μπορεί να το αποδείξουμε, να το καταλάβει αυτός που αγοράζει το λάδι μας, ο χοντρέμπορος, κατ' επέκταση ο καταναλωτής, και να το πληρώσει. Αν δεν υπάρχει αυτό...